Το κράτος, η δημόσια διοίκηση και η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό σε κρίση δομική, κρίση προσανατολισμού, κρίση στρατηγικής. Η λογική των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αρχίζοντας από την αποτυχημένη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, ήταν μία και σταθερή. Συκοφάντηση, υποχρηματοδότηση, απολύσεις, ιδιωτικοποίησης και τελικά θεσμική και οικονομική αφυδάτωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι λοιπόν απαραίτητη η δημοκρατική αναδιάρθρωσή της. Μόνο έτσι θα αποτελέσει βασικό μοχλό στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Είναι απαραίτητη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανακατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ του κεντρικού κράτους και της αυτοδιοίκησης. Ο Καλλικράτης δεν διορθώνεται, καταργείται. Τον αντικαθιστούμε με ένα πλαίσιο δημοκρατικό, συμμετοχικό και διαφανές. Ένα μοντέλο που δεν στηρίζεται στην αυθεντία το ενός, αλλά μεταβιβάζει αρμοδιότητες, αποφασιστικές αρμοδιότητες, στα τοπικά και περιφερειακά συλλογικά όργανα. Επιπλέον, θεσμοθετούμε διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας, όπως δημοψηφίσματα, συνελεύσεις πολιτών, συμμετοχικό προϋπολογισμό και παρέμβαση στο τεχνικό πρόγραμμα. Φυσικά, είναι αναγκαίο να εξεταστεί ο χωρικός σχεδιασμός μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες αλλαγές. Βεβαίως, τον κατάλληλο χρόνο, όχι με μικροκομματικούς υπολογισμούς, αλλά με κριτήρια πληθυσμιακά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά. Βέβαια, στην καρδιά της δημοκρατικής αναδιάρθρωσης βρίσκεται και η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Καθιερώνουμε την απλή αναλογική ως πάγιο εκλογικό σύστημα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Και για όσους έχουν σκοπίμως ξεχάσει, θυμίζω ότι αναλογικό είναι το σύστημα που επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή μαθηματική αντιστοιχία εδρών με τις ψήφους των πολιτών. Για μας, ξέρετε, ο εκλογικός νόμος δεν είναι ο άσωστο μανίκι, δεν τον πετάμε στο τραπέζι όποτε μας βολεύει. Αυτή η λογική, την οποία η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει κατά καιρούς, συμβάλλει απλά στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος και της δημοκρατίας. Και βεβαίως αυτό δεν σώζεται με τον νόμο που έρχεται και την άλλη εβδομάδα και συζητάμε την άλλη εβδομάδα για τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων. Είναι μια προσπάθεια να σώσει μια μικρή αξιοπρέπεια η κυβέρνηση για το πολιτικό σύστημα, αλλά δυστυχώς δεν διορθώνεται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μνημονιακή υποχρέωση της νομοθέτησης του Οικονομικού Παρατηρητηρίου στην αυτοδιοίκηση ήταν από τις σκληρότερες αντισυνταγματικές παρεμβάσεις στο θεσμό της αυτοδιοίκησης. Θα εξασφαλίσουμε την αυτονομία και το αυτοδιοίκητο της αυτοδιοίκησης, καταργώντας το παρατηρητήριο της οικονομικής αυτοτέλειας, σειρά μνημονιακών νόμων, την αποκεντρωμένη διοίκηση και τους γενικούς γραμματείς, διατηρώντας αποκεντρωμένες φυσικά διοικήσεις των υπουργείων, υπηρεσίες των υπουργείων. Αρμόδιο για τον έλεγχο το Υπουργείο Εσωτερικών και οι περιφερειακοί ελεγκτές νομιμότητας. Ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε εγγυημένα σταθερά έσοδα για την τοπική αυτοδιοίκηση με πλήρη αντιστοιχία πόρων, αρμοδιοτήτων και προσωπικού. Η κυβέρνηση ακόμα και τώρα, στο προσχέδιο που κατατέθηκε για τον προϋπολογισμό, ακολουθεί τη μνημονιακή υποχρέωση για μείωση του ισοζυγίου του ενοποιημένου προϋπολογισμού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και δήμων και περιφερειών, που για το 2015 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 628 εκατομμύρια έναντι του στόχου 783 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει το μισοπρόθεσμο. Και αναρωτιέμαι από πού θα προκύψουν αυτές οι περικοπές. Από μείωση των κοινωνικών παροχών, από απολύσεις ή και τα δύο. Ο κύριος Δινόπουλος λέει όχι απολύσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης υπόσχεται απολύσεις. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για έλλειψη συνεννόησης, αλλά για ένα απλό επικοινωνιακό τρίκ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ εξειδικεύεται σε 13 περιφερειακά προγράμματα με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών και τον πλούτο που αυτές παράγουν. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους αιρετούς να μην ανταποκριθούν στα εξωθεσμικά ερωτηματολόγια και τις αναπτυξιακές συμβουλές του κ. Φούχτελ.
Παρένθεση εδώ, να πω ότι αυτή η κυβέρνηση πριν λίγες μέρες όρισε τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κανένα μέλος από την αξιωματική αντιπολίτευση, μόνο ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Χθες ο κύριος Δινόπουλος είπε, επειδή δεν πετύχατε να βγάλετε το δρόμο, τον κόσμο στο δρόμο, βγάζετε τα σκουπίδια. Απευθυνόμενος στη Νέα Περιφερειακή Αρχή Αττικής και στη Ρένα Δούρο. Απαντάμε. Τον κόσμο τον πετάτε εσείς στο δρόμο γιατί του παίρνετε τα σπίτια. Εσείς έχετε γεμίσει τη δική μας τη ζωή με μνημονιακά σκουπίδια. Και από τη μια η κυβέρνηση κόβει πόρους και προσωπικό, απ' την άλλη τους συγχαίρει που αντέχουν και στέκονται δίπλα στους πολίτες που δοκιμάζονται, είπε ο κ. Δινόπουλος στην ομιλία του. Δεν είναι ειρωνία αυτό, τι είναι? Κατά τα άλλα, το μνημόνιο φεύγει. Η αλήθεια, το μνημόνιο μονιμοποιήθηκε και έγινε καθεστώς. Και μέχρι τώρα, φυσικά, κύριε και κύριοι της συγκυβέρνησης, έχετε εφεύρει όλων των ειδών τα προσχήματα για να απολύσετε. Κινητικότητα, διαθεσιμότητα, αξιολόγηση, επαναξιολόγηση συμβάσεων και δεν ξέρω τι άλλο θα σκεφτείτε. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Δινόπουλος και η κυβέρνηση έχουν πανικοβληθεί, γιατί η Νέα Περιφερειακή Αρχή Αττικής, πανικό έβγαλαν χθες, και η Ρένα Ιδούρου, ακυρώνει τα σχέδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Από αυτό έχουν να φοβηθούν μόνο κάποια μεγαλοσυμφέροντα. Οι πολίτες όχι. Μόνο τα μεγαλοσυμφέροντα πλήττονται. Το σχέδιο θα υλοποιηθεί. Θα υλοποιηθεί με βάση την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και όχι με βάση νόμους που χαράζονται από τα συμφέροντα κάποιων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση του ισχυρού κοινωνικού κράτους, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης, μετασχηματίζεται σήμερα σε μια Ευρώπη της φτώχειας, του αποκλεισμού και της ξενοφοβίας. Μετατρέπεται σε φρούριο και η υποτιθέμενη ασφάλεια των Ευρωπαίων κτίζεται με χιλιάδες νεκρούς στο βυθό της Μεσογείου. 2.500 άνθρωποι εξαφανίστηκαν ή πνίγηκαν μέχρι από τις αρχές του χρόνου στη Μεσόγειο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας. Την ίδια ώρα ο κύριος Σούλτς έδινε παράσταση υποκρισίας στη Λαπεντούζα. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής, συνολική αναθεώρηση. Σας διαβάζω το ακόλουθο απόσπασμα. Η νόμιμη μετανάστευση δεν είναι η πλέον κατάλληλη μέθοδος για να αντιμετωπιστεί όχι μόνο η παρανομία, αλλά και οι εγκληματικές οργανώσεις που εκμεταλλεύονται βάναυσα ανήμπορους ανθρώπους και παιδιά. Αυτά δεν τα είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, ο κύριος Επίτροπος Μετανάστευσης, αδειάζοντας την πολιτική της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση στο εσωτερικό κλείνει το μάτι στην ακροδεξιά. Παρακαλώ, στο εξωτερικό κάντε μια προοδευτική. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, κλείνω. Να ανοχή σας ελάχιστα. Δεν μπορεί η διεθνής προστασία που δικαιούνται οι πρόσφυγες να παραμένει ζήτημα της αστυνομίας. Η υπηρεσία ασύλου πρέπει να φύγει από την αστυνομία, πρέπει να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και φυσικά πρέπει να αρθούν όλοι οι ρατσιστικοί αποκλεισμοί μεταναστών από την υγεία, παιδεία και κοινωνικά αγαθά. Για την αριστερά δεν υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών. Δεν υπάρχουν, όπως είπε ο κ. Βορύδης, οι καλοί και οι κακοί. Τέλος, δεν μπορεί μια ευρωπαϊκή χώρα να μην έχει νομοθετικό πλαίσιο απόδοσης ηθαγένειας παιδιών που γεννήθηκαν και ζουν στη χώρα μας. Είναι υποχρέωση της πολιτείας. Θυμίζω ότι πρόσφατα το Συμβούλιο Επικρατείας απέρριψε τη σχετική προσφυγή και έτσι σε στρατιωτικές σχολές εισέρχονται ακόμη υποψήφοι που δεν έχουν ελληνική καταγωγή, αλλά μόνο ηθαγένεια. Έκλεισα ελπίζοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι έδωσα μερικά στοιχεία ακόμα στο διαβασμένο κύριο Βορύδη για τα ιδεολογικά και προγραμματικά κείμενα της αριστεράς, ούτως ώστε στην αντιπολίτευση που ήδη έχει ξεκινήσει να είναι πιο εμπεριστατωμένη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Θα μιλήσει τώρα ο κύριος Μπέζας.